Όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ ΣΥΚΙ αναπνέει για τη ρεβάνσα της Τετάρτης με την Κράσνοταρ για τα playoffs του Champions League. Πριν όμως την ιστορική ευκαιρία της Τούμπας, ο δικέφαλος του Βορρά έχει μία αποστολή το Σάββατο απέναντι στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό. Για τον επερχόμενο αγώνα μίλησε ο Αμπελ Φερέιρα. Όπως καταλάβουμε και στο παιχνίδι κόντρο στον Ατρόμητο, μιλάμε για ομάδες που έχουν μεγάλο κίνητρο κόντρα σε εμά. Θέλουν να πιέσουν, να τρέξουν και να μας βάλουν δύσκολα. Εμείς Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να έχουμε προσήλωση στο παιχνίδι μα και έτσι να εμφανιστεί η ποιότητα που έχουμε και να τα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μα. Δεν πρέπει να δώσουμε δικαιώματα στον αντίπαλο και να είμαστε συγκεντρωμένοι στο έπακρο, κόντρα σε μια σκληρή και δυνατή ομάδα. Στο μεταξύ, ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ και ο Κάλλορ Σβιτέρσκι δεν υπολογίζονται από τον Πορτογάλο τεχνικό, αφού οι δύο ποδοσφαιριστέ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Ο Λέο Ζαμπά έχει ζητήσει να αποχωρήσει από τον Παόκα, καθώ δεν ήταν στις πρώτες επιλογές του Αμπέλ Φερέιρα και στη Βραζιλία κάνουν λόγο για πιθανή ανταλλαγή του με τον Φερνάντο Πατσέκο τη Φλουμινένse. Ο Πατσέκο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του Περού και στα 21 του χρόνια έχει κάνει ήδη 90 επαγγελματικέ συμμετοχέ, ενώ είναι διεθνή και με όλε τι μικρέ εθνικέ ομάδε τη πατρίδα του. Την τρέχουσα σεζόν όμω έχει μόλι ένα γκολ με τη φανέλα τη σεφλού γεγονό που τον έχει ω αντάλλαγμα για την απόκτηση του Ζαμπά από τον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία. Σε αυτό γίνεται μάλιστα λόγο για προχωρημένε επαφέ ανάμεσα στι δύο ομάδε.